Λοιπόν, για την αγωνιστική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, αυτό που δεσπόζει είναι φυσικά το δεύτερο καβαλιώτικο ντέρμπι κατά σειρά, μετά το ντέρμπι του ΑΕΤ Ορφανού με τον ΑΟΚ που βρήκε νικητή τον πρώτο. Τώρα ο ΑΟΚ αυτή τη φορά φιλοξενεί στον Ανθή Καραγιάννη τον Νέστο Χρυσούπολης για την 8η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένα ντέρμπι που βρίσκει τις δύο ομάδες χωρίς αγωνιστικά προβλήματα την Κυριακή στις 3, με όλα τους τα όπλα λοιπόν οι δύο ομάδες, καθώς και ο Ρομπέρ που είχε αντικατασταθεί προληπτικά στο προηγούμενο παιχνίδι είναι καλά, ενώ και από την άλλη πλευρά και ο κύριος Καρυπίδης από πλευράς Νέστου δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και περιμένουμε να δούμε καιρού επιτρέποντος, γιατί έρχονται καταρακτώδεις βροχές, καλό ποδόσφαιρο. Μακάρι να μην είναι βαρύς αγωνιστικός χώρος, οι δύο ομάδες έχουν παίκτες που μπορούν να αποδώσουν καλά και να δούμε ένα παιχνίδι όμορφο και αντάξιο της δυναμικότητάς. Η Ένωση είναι στα πάνω της αυτό το χρονικό διάστημα, μετά από το κακό ξεκίνημα και τις δύο κολλητές ήττες, ακολούθησαν 5 μαζεμένες σερί νίκες με καλές εμφανίσεις και εσχάτως και με μεγάλες διαφορές κόντρα στους αντιπάλους. Πηγαίνει τώρα στη γέφυρα, στη Θεσσαλονίκη, ένα παιχνίδι που είναι σίγουρα για μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους όπως είναι η άνοδος, η επιστροφή μάλλον στην Α2 εθνική κατηγορία. Έχει φυσικά τον πρώτο λόγο, είναι το φαβορί, είναι σε καλό momentum, με μοναδικό αμφίβολο ίσως τον Σταύρο Κουμλέλη, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με μια τενοντίτιδα στο χέρι και δεν είναι σίγουρο αν θα ενισχύσει αγωνιστεί την ομάδα της Καβάλας και να είναι στα πλάνα του κυρίου Καραπιπερίδη. Νομίζω ότι πάμε για την έκτη νίκη εδώ πέρα και με την ευχή μας φυσικά η Ένωση να ξεπεράσει γρήγορα αυτή το σκόπελο της Β' Εθνικής και να τη δούμε ξανά σιγά σιγά να ανεβαίνει τις κατηγορίες.